Ένσταση κατά της αποφάσεως κατανομής των εδρών στο Δήμο Ναυπακτίας κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου η κίνηση πολιτών, διεκδικώντας μία επιπλέον έδρα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία μάλιστα θα είναι έδρα στη Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου. Για το θέμα μίλησε στο ραδιόφωνο του Λεπάντο 101,4 και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικόλα ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Καρακώστας. Και αν εφαρμοστεί αυτό που λέει το άρθρο 33 που αναφέρεται στη δικιά μας περίπτωση, η κίνηση πολιτών κερδίζει δύο έδρες. Ως εξής, στην Α κατανομή κατανέμονται 14 έδρες. Στις 14 αυτές έδρες συμμετέχουν οι συνδυασμοί ανάλογα με τις ψήφους που πήραν την πρώτη Κυριακή. Βγαίνει ένα εκλογικό μέτρο και βλέπουμε, το εκλογικό μέτρο μάλιστα είναι 1.430 ψήφοι περίπου, και βλέπουμε πόσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο αυτό στις ψήφους κάθε συνδυασμού. Χωράει 4 φορές στις ψήφους του κυρίου Παπαθανάση, 4 του κυρίου Μπουλέ, 3 στη Δημοτική Ενότητα του κυρίου Κονίδα και 1 χωράει στις ψήφους της κίνησης πολιτών. Και μετά συγκρίνονται τα χρησιμοποιητά υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν ο νόμος ορίζει σαφώς ότι στην σύγκριση των αχρησιμοποιητών υπόλοιπων συμμετέχουν μόνο οι επιλαχόντες συνδυασμοί και όχι ο επιτυχών. Αυτός που τελικά θα αναλάβει και την Δημοτική Αρχή, για τον εξής απλό λόγο. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί το αχρησιμοποιητό υπόλοιπό του από τη στιγμή που τον περιμένουν 13 έδρες μπόνους της δεύτερης κατανομής είναι όλες δικές του. Επομένως και γι' αυτό ο νόμος σαφώς ορίζει ότι εδώ στα χρησιμοποιητά υπόλοιπα συμμετέχουν μόνο οι επιλαχόντες συνδυασμοί. Όντως στους επιλαχόντες συνδυασμούς μεγαλύτερο υπόλοιπο έχει ο κύριος Παπαθανάσης και η κίνηση πολιτών. Άρα δύο έδρες ακόμα μοιράζονται ως εξής, μία στον κύριο Παπαθανάση και μία στην κίνηση πολιτών. Τελικά και με τη δεύτερη κατανομή το αποτέλεσμα της κατανομής των εδρών έχει ως εξής. 16 έδρες ο συνδυασμός του κυρίου Μπουλέ, 6 του κυρίου Παπαθανάση, 3 του κυρίου Κονίδα και 2 έδρες η κίνηση πολιτών. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεται μία έδρα από τον κύριο Παπαθανάση. Έχει δοθεί κακώς στον κύριο Παπαθανάση. Το σύνηθες είναι να συγκρίνονται και χρησιμοποιεί τα υπόλοιπα όλων των συνδυασμών. Υποθέτω ότι το πρωτοδικείο σκέφτηκε με βάση αυτό. Και έκανε ποια κατανομή, δηλαδή, πώς πήγαν οι έδρες με βάση τη λογική του πρωτοδικείου? Είναι όπως ακριβώς λέμε και εμείς στην ένστασή μας, αλλά λείπει μια έδρα σε εμάς και έχει πάει στον κύριο Παπαθανάση. Το θέλετε να σας πω δηλαδή. 16 του κυρίου Μπουλέ, 7 του κυρίου Παπαθανάση, 3 του κυρίου Κονίδα και 1 στην κίνηση πολιτών, λέει το πρωτοδικείο. Σύμφωνα με τον κύριο Καρακώστα, το πρόσωπο που θα λάβει την έδρα σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή από το πρωτοδικείο είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού Τάκης Λουκόπουλος, ενώ αναμένεται να προκληθεί ντόμινο με τις υπόλοιπες έδρες του Δήμου. Αυτός που θα εκλεγεί από εμάς θα είναι ο κύριος Λουκόπουλος ο Τάκης στη Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου και βέβαια θα έχουμε κάποια ντόμινο μετά, δηλαδή δεν εκλέγονται κάποιοι σύμβουλοι που φέρονται ως εκλεγμένοι και εκλέγονται άλλοι στη θέση τους. Δεν εκλέγεται ο κύριος Βίτσας από το συνδυασμό του κυρίου Μπουλέ στην Ναύπακτο, δεν εκλέγεται ο κύριος Κούκουνας από το συνδυασμό του κυρίου Παπαθανάση στον Πλάτανο και στη θέση τους εκλέγονται ο κύριος Λουκόπουλος από την κίνηση πολιτών στην Ναύπακτο και ο κύριος Τσαρούχης Αριστοτέλης από το συνδυασμό του κυρίου Μπουλέ στον Πλάτανο, δηλαδή στο Δήμο Πλατάνου, στη Δημοτική Ενότητα Πλατάνου και τις δύο έδρες τις δικαιούται ο συνδυασμός του κυρίου Μπουλέ. Είναι απολύτως λογικό αυτό που λέμε. Καλό και τους ακροατές μας και εσάς να διαβάσουν το άρθρο 33 του Καλλικράτη. Είναι προφανής η εφαρμογή του, το ορίζει σαφώς ότι τα υπόλοιπα, τα χρησιμοποιείται υπόλοιπα των συνδυασμών, δεν συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί, παρά μόνο οι επιλαχόντες. Όσον αφορά τώρα στην εξέταση της ένστασης, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Από ό,τι μου είπαν στο πρωτοδικείο, το πιθανότερο είναι πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή θα έχουμε και το αποτέλεσμα της ένστασης πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει η εκδίκαση και σε ένα εύλογο διάστημα μετά θα ανακοινωθεί και η απόφαση.